Σε συνέχεια της συμφωνίας για επίσπευση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία που έγινε στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης του Μονάχου, 8 φορτηγά των Ηνωμένων Εθνών με τρόφιμα, φάρμακα και νερό εισήλθαν σε 5 πόλεις της χώρας που βρίσκονται υπό πολιορκία. Προσέφεραν βοήθεια σε 100.000 ανθρώπους που είναι σε ανάγκη. Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών ζητά να τις δοθεί μεγαλύτερη πρόσβαση, καθώς εκτιμά ότι χρειάζονται βοήθεια περισσότερα από 500.000 άτομα σε 15 υποπολιορκία περιοχές. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση του Μπάσαρ Αλ-Άσαντ έχει εγκρίνει την πρόσβαση του ΟΗΕ σε συνολικά 7 πόλεις. Έκρηξη σημειώθηκε χθες το βράδυ σε κτίριο στο οποίο στεγάζεται ένα τουρκικό πολιτιστικό κέντρο στη Στοχόλμη, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί καθώς εκείνη την ώρα ήταν άδειο. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι τοπικές αστυνομικές αρχές ερευνούν τα αίτια πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό. Λίγους μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπάρακ Ομπάμα θα πραγματοποιήσει μια ιστορική επίσκεψη στην Κούβα. Η επίσκεψη έχει προγραμματιστεί για το Μάρτιο και ο Ομπάμα θα είναι ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που θα μεταβεί επίσημα στην Κούβα από το 1928. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ένα ακόμα ιστορικό βήμα συμφιλίωσης των δύο χωρών, μια διαδικασία που ξεκίνησε με την αποκατάσταση των διπλωματικών του σχέσεων το περασμένο καλοκαίρι. Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται η πρόσβαση του FBI στα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του δράστη του μακελιού στο Σαν Μπερναντίνο της Καλιφόρνια τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι αμερικανικές αρχές απέτησαν μέσω δικαστικής εντολής από την Apple να τους βοηθήσει προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα αρχεία από το iPhone του Μακελάρη, ώστε να εντοπίσουν πιθανές συνομιλίες του με τρομοκρατικές ομάδες. Ωστόσο, αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Apple, η οποία υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, με το διευθύνοντα σύμβουλο Tim Cook σε επιστολή του να εξηγεί τους λόγους.